καλωσορίζουμε στο εξή μα, κύριε Κουτσούμπα. Εγώ αυτό που θέλω να πω από την πλευρά τη εστίαση, μια και είμαι πρόεδρο του Συλλόγου Ψηφισμού και Διαχέδα του Νομού Ηρακλείου και στι δημόσιε σχέσει τη ΟΕΒΕΝΗ, τη Ομοσπονδία των Σωματείων, ήθελα να πω ότι αυτό που πάρα πολύ έντονα καταγράφεται στι μέρε μα και με ανησυχεί πάρα πολύ, δεν είναι τόσο μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που έχουν δικαιώματα και πρέπει να είμαστε δίπλα μας, μιας και είναι ανταπόσπαστο κομμάτι και του κλάδου μας, γιατί χωρίς αυτούς οι επιχειρήσεις μας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στα 24 ώρα που κι εμείς καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Τα προβλήματα των επιχειρήσεων μας τα φέρνει πάρα πολλά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κλάδος της εστίασης στήριξε πάρα πολύ και την τοπική οικονομία και γενικότερα και απασχόλησε πάρα πολλούς εργαζόμενους και φοιτητές και από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη να εργαστούν. Σίγουρα δεν είμαστε σαν κράτος Αγίων και υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που εκμεταλλεύονται κάποιες συγκυρίες. Όμως εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτής της συμπεριφορών, των συμπεριφορών. Αντιθέτως, θέλουμε τους ανθρώπους αυτούς να τους θεωρούμε συνεργάτες και όχι δούλους μας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επεξέλθουμε και στα τεράστια προβλήματα, τα υπέροχα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Που ξέρετε ότι η πανδημία μας δημιούργησε τεράστιες καταστάσεις και οικονομικές υποχρεώσεις ισορρευμένες. Και μείναμε για πολύ μεγάλο διάστημα παρατηρημένο κλειστά, με αποτέλεσμα όλα αυτά να έχουν συσσωρευτεί και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Οι επιστρεπτές δεν ήταν για όλους μας τόσες πολλές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις υποχρεώσεις. Όπως επίσης και τώρα που αρχίζουν πάλι να επιστρέφονται, αν δεν βρεθούν κάποιες λύσεις άμεσες, όπως να επιδοτηθεί η εργασία, από αυτό το ζητάμε να στηριχτούν οι επιχειρηματίες με κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να απασχολούν και περισσότερο κόσμο, αλλά να είναι ικανοποιημένοι και εργαζόμενοι. Αυτό το πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα. Και τώρα που θα αρχίσουν και όλες οι επιστροφές των επιστρεπτέων, σύντομα ότι αν δεν παρθούν μέτρα όπως το ΦΠΑ που είπαν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, το οποίο είναι βασικό, όπως και το ενεργειακό, οι ανατιμήσεις αυτές που μας έχουν πραγματικά καθυλώσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι περισσότεροι από εμάς προσπάθησαν να τις απορροφήσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Και βλέπουμε τώρα και με τον τουρισμό, που καθημερινά θα πρέπει οι αγορές μας να είναι πολλές. Βλέπουμε τις ελλείψεις των προϊόντων, με αφορμή τον πόλεμο. Όλα λοιπόν αυτά συσσωρευμένα, φοβόμαστε πάρα πολύ ότι δυστυχώς το αντίκτυπο θα είναι μεγάλο και στις συνεργασίες μας με τους εργαζομένους, αλλά και, και στην επιβίωσή μας. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να όλοι μαζί. Πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε αυτή τη στοχοποίηση. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι απαταιώνες, ότι όλοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Οι επιχειρηματίες θέλουν να δουλέψουν και θέλουν να είναι εντάξει απέναντι στο προσωπικό τους. Τώρα από εκεί και μετά, το ότι κάποιοι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών τη συγκυρία λόγω του ότι σίγουρα όταν τους δοθεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερα χρήματα, εννοείται ότι οι άνθρωποι αυτοί προκειμένου να επιβιώσουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά από όλα αυτά που έχουν αντιμετωπίσει, να αφήσουν να ξεκρέμαστε τους επιχειρηματίες και να πάνε σε κάποιους άλλους. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν έναν ανταγωνισμό. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ των επιχειρηματιών και άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε και τον τρόπο εκείνο, το πώς θα συνθέσουμε τους ανθρώπους αυτούς με τους εργαζόμενους και το πώς θα δώσουμε κίνητρα και στους εργαζόμενους να μένουν κοντά μας, αλλά και στους επιχειρηματίες να απασχολούν περισσότερο κόσμο. Όπως επίσης όλα αυτά τα σεμινάρια που λένε που κάνουν τα ΚΕΚ, τα επιμορφωτικά, τα επιδοτούμενα, βοηθάνε πάρα πολύ στην κατεύθυνση και στο να βγουν καλύτεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι και να μπορούν να είναι αυτό που θέλουμε κι εμείς. Γιατί περισσότεροι δεν έχουν την εμπειρία. Και όταν αναγκαζόμαστε να απασχολούμε ανθρώπους που δεν είναι γνώστες στον αντικειμένο, δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι σε αυτό που παρέχουμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά μετά δημιουργούν μια κακές συνθήκες και παροχών υπηρεσιών απέναντι στους πελάτες και εννοείται ότι μετά γινόμαστε επιπλέον στόχους. Ξέρω ότι όλοι μαζί θα βρούμε τη λύση του προβλήματος εφόσον το θέλουμε, εφόσον κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και οι φορείς και το εργατικό κέντρο και τα σωματεία εργαζομένων και εμείς από τη μεριά μας οι επιχειρηματίες, αλλά να δούμε το πρόβλημα στα μάτια. Και οι βουλευτές και όλοι που είναι που ηγούνται αυτές τις προσπάθειες να εισηγηθούν στην Βουλή και να βρουν εκείνα τα νομοσχέδια τα οποία θα μας βοηθήσουν όλους και προς κάθε κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.